Η ερώτηση πάντα όλων μας είναι αυτή: πώς μπορούμε να προειδοποιηθούμε, σε πόση ώρα μπορούμε να έχουμε μια ενημέρωση, τι μπορούμε να κάνουμε, πώς μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε όλο αυτό. Εσείς οι επιστήμονες εκεί από τα Χανιά, αυτές τις ημέρες προσπαθείτε να δώσετε σε όλους εμάς πληροφόρηση. Λοιπόν, η ερώτησή σας είναι κέρια και θα ήθελα να κάνω μια διάκριση. Η πρώτη διάκριση είναι ανάμεσα στα πρόδρομα φαινόμενα και στην πρόβλεψη και στα συστήματα έγκυρης προειδοποίησης. Ναι. Συστήματα έγκυρης προειδοποίησης, τα οποία αφορούν μια προειδοποίηση η οποία μπορεί να είναι 10, 20, 30 δευτερόλεπτα πριν από την έλευση των σεισμικών κυμάτων, είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι εφικτό, εφαρμόζεται στην Καλιφόρνια, στην Ιαπωνία, στην Ιταλία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και πειραματικά το έχουμε εφαρμόσει και στην Κρήτη, άσχετο αν δεν έχει βγει προς τα έξω και έχει μείνει στους χώρους καθαρά τους επιστημονικούς. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό και μάλιστα πολλοί λαμβάνουν και θύματα στο κινητό τους από διάφορους φορείς που ενεργοποιούνται στο χώρο της πληροφορικής και της κινητής τηλεφωνίας με μια προειδοποίηση πριν μερικά δευτερόλεπτα πριν έρθουν τα σεισμικά κύματα. Πριν προχωρήσετε, δώστε μας παραπάνω πληροφορίες πάνω σε αυτό. Αναφέρεστε στους σεισμογράφους που έχουν εγκατασταθεί σε όλη την Κρήτη από το συγκεκριμένο τμήμα, κύριε Βαλιανάτο? Και όχι μόνο. Δηλαδή, η έγκαιρη προειδοποίηση είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή μπορεί με βάση την διέγευση που έχει κάποιος σεισμογράφος να δώσει περισσότερη πληροφόρηση. Όμως εμείς εδώ στο συγκεκριμένο συνέδριο για τις εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού στη σεισμολογία και ηφαιστειολογία επικεντρωθήκαμε σε δύο άλλες κατευθύνσεις. Η πρώτη κατεύθυνση είναι το πώς χρησιμοποιώντας ηλεκτρομαγνητικά κύματα από φυσικές πηγές μπορούμε να κάνουμε μία απεικόνηση, μία ακτινογραφία αν θέλετε, του εσωτερικού της γης. Είναι μέθοδο η οποία έχει μια ζωή αρκετών δεκαετιών θα έλεγα και η οποία δίνει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και πρακτικής σημασίας ιδιαίτερα όταν θέλουμε να δούμε βαθιές δομές μέσα στη γη. Η δεύτερη προσέγγιση ήταν και είναι για ηλεκτρομαγνητικά κύματα τα οποία δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της σεισμικής προετοιμασίας ή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας μιας ηφαιστειακής έκρηξης. Και αυτό είναι ένα αντικείμενο το οποίο έχει μια ζωή περίπου 30 ετών και ουσιαστικά έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε χώρες όπως για παράδειγμα η Ιαπωνία, η Κίνα αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες προς αυτή την κατεύθυνση. Και έχουν γίνει σημαντικά βήματα γιατί συνδυάσανε επίγειες αλλά και δορυφορικές παρατηρήσεις. Δηλαδή χαρακτηριστικά μας παρουσιάστηκε μια καινούρια σειρά δορυφόρων που θα εκτοξευθεί από την Κίνα η οποία έχει αισθητήρες οι οποίοι προσπαθούν να ανοιχνεύσουν τέτοιες μεταβολές. Και το σημαντικό είναι ότι τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα στην επιστημονική κοινότητα για περαιτέρω μελέτη. Άρα λοιπόν έχουν γίνει κάποια βήματα, το πρόβλημα είναι πολύ δύσκολο για να λυθεί αλλά νομίζω ότι έστω και αργά προχωράει. Το ένα είναι αυτό. Εδώ όμως θα ήθελα να επισημάνω και το εξής. Το συνέδριο αυτό είναι μια σειρά συνεδρίων η οποία πρωτοξεκίνησε πριν από 25 χρόνια πάλι από την Κρήτη. Mm-hmm. Το δεύτερο συνέδριο για τις εφαρμογές του ηλεκτρομαγνητισμού στη σεισμολογία και ηφαιστειολογία είχε γίνει το 1999 το Σεπτέμβρη, μια-δυο εβδομάδες μετά το σεισμό της Αθήνας, είχε μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τότε είχαν έρθει ίσως η αφρόκρεμα από όλο τον κόσμο που ασχολείται με την πρόβλεψη σεισμών εκείνη την εποχή και έτσι αποφασίστηκε από τη Διεθνή αυτή Επιτροπή μετά από 25 χρόνια το συνέδριο αυτό να επανέλθει πάλι στην Κρήτη. Αυτό δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει την συνεπή και συνεχή παρουσία του Ινστιτούτου Φυσικής Εσωτερικού της Γης και Γεωκαταστροφών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Σιωπηλά, αργά, αλλά με διεθνή παρουσία, τα τελευταία 25 χρόνια συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο σε αυτόν τον τομέα.
Μάλιστα. Αναφερθήκατε στο παράδειγμα της Ιαπωνίας. Είπατε επίσης ότι εδώ με αυτό το συνδυασμό επίγειων και δορυφορικών συστημάτων, απλά θέλω να τα πω για να τα καταλαβαίνουμε όλοι μας, κύριε Βαλιανάτο, μπορούμε να έχουμε μία προειδοποίηση η οποία μπορεί να είναι στα 10 λεπτά πριν. Αυτή η πληροφορία πώς μπορεί να διαχέεται σε όλο τον κόσμο για να λαμβάνει. Θα είπα ότι συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης είναι στα 10 λεπτά πιο πριν. Υπάρχουν και συστήματα όμως, ναι, τα οποία αναπτύσσονται σε αυτές τις χώρες που σας ανέφερα, πειραματικά, όπου εμφανίζονται διαταραχές και σήματα που είναι μεγάλο επιστημονικό ερώτημα να ταυτοποιηθούν και να ανιχνευτούν. Δεν είναι κάτι απλό. Εμφανίζονται και θα έλεγα και ίσως και 10 μέρες πιο πριν. Αλλά εδώ είναι ένα μεγάλο ανοιχτό επιστημονικό ερώτημα, το οποίο ακόμα δεν έχει επιληθεί. Και βέβαια εγκυμονεί αρκετούς κινδύνους για όλους εμάς και για το δικό μας τον πανικό. Αυτή η πληροφορία, η βεβαιωμένη πληροφορία, αν υπάρξει βέβαια η πληροφορία ότι ξέρετε επίκειται ένα τέτοιο γεγονός, με κάποιο τρόπο μπορεί να περάσει άμεσα και πολύ γρήγορα σε εκείνους τους φορείς οι οποίοι θα μπορούν να ειδοποιήσουν τον καθένα από εμάς ή τις ευάλωτες ομάδες ή τα παιδιά ή μέσα στα νοσοκομεία μελλοντικά, δεν ξέρω πώς σχεδιάζεται. Γι' αυτό σας ρωτώ με απορία, έτσι, πηγαίνοντας σε μια απορία. Είναι πολύ σημαντική η ερώτησή σας και νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και στο μυαλό το δικό μας αλλά και στο μυαλό όσων μας ακούνε δύο πράγματα. Το ένα πράγμα είναι το επιστημονικό, δηλαδή το να το πείσουμε και το να κάνουμε πρόοδο, να καταλάβουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Το άλλο κομμάτι είναι το επιχειρησιακό, δηλαδή πώς οι συγκροτημένες δομές ενός κράτους μπορούν να διαχειριστούν την πληροφορία. Και αυτό έχει να κάνει με και την οργάνωση του κράτους. Να σας υπενθυμίσω ότι πριν μερικές εβδομάδες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας βγήκε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, είπε ότι έχουν πληροφορίες ότι υπάρχει υψηλός κίνδυνος για σημαντική σεισμική δραστηριότητα και ανέβαλε το ταξίδι του στο εξωτερικό πληροφορώντας τους πολίτες γι' αυτό. Η κοινωνία ήταν έτσι οργανωμένη ώστε αποδέχτηκε την πληροφορία, προετοιμάστηκε για τη διαχείριση αυτής της πληροφορίας χωρίς να συμβεί ούτε πανικό ούτε τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι ένα επιστημονικό κομμάτι, είναι ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την πολιτική και επιχειρησιακή διαχείριση αυτής της πληροφορίας που ξεφεύγει από τα όρια της επιστήμης. Σωστά. Και μάλιστα θα ήθελα να πω εδώ ότι αυτή τη στιγμή στο συνέδριο υπάρχει συνάδελφος από το Πανεπιστήμιο του Κιώτο της Ιαπωνίας που είναι ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας για θέματα πρόγνωσης σεισμών. Πολλά τα ερωτηματικά. Άρα λοιπόν εδώ δεν μπορεί να σας απαντήσει ο επιστήμονας γιατί έχει να κάνει με το πώς είναι οργανωμένο το κράτος. Στην Ιαπωνία το κάνουν. Στην Κίνα το κάνουν. Στην Καλιφόρνια εδώ και πολλά χρόνια βγαίνει ημερήσια εκτίμηση σεισμικού κινδύνου. Ημερήσια, πώς βλέπουμε το δελτίο καιρού, υπάρχει το site του Σεισμολογικού Ινστιτούτου στην Καλιφόρνια που λέει ότι η πιθανότητα να έχουμε ένα σεισμό παραπάνω από τόσο σήμερα είναι, ξέρω εγώ, 5%, 2%, 0%. Εδώ δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και δεν λέω για την Ελλάδα, μιλάω γενικότερα για την Ευρώπη, την Ευρώπη του Νότου, γιατί υπάρχει μια τελείως διαφορετική κοινωνική δομή, μια τελείως διαφορετική επιχειρησιακή δομή και ουσιαστικά έχει να κάνει με πολύπλοκα πράγματα το πώς είναι δομημένη η κοινωνία μας, πώς είναι δομημένο το κάθε κράτος και το πώς διαχειρίζεται και η πλευρά της πολιτείας αλλά και η πλευρά από των πολιτών τις πληροφορίες. Εδώ δεν μπορώ να σας απαντήσω. Το ξέρω. Και εδώ πολιτικό είναι το θέμα και καλά κάνετε και το διευκρινίζετε και το αναφέρετε, κύριε Βαλιανάτο, αλλά αυτές οι παθογένειες σε ό,τι έχει να κάνει με την πολιτική του κράτου, τις πολιτικές οι οποίες ακολουθούνται μέχρι σήμερα, το πώς διαχειρίζονται και το πώς αντιμετωπίζουν εμένα τον πολίτη, εδώ είναι τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Άλλωστε νομίζω ότι μερικές φορές κάποια προβλήματα τα οποία η επιστήμη μπορεί να αναφέρει ότι λύνονται με τον Α ή τον Β τρόπο, είναι πολύ εύκολο να μην πω να τα μηδενίζουμε, απλά βγάζουμε ότι
αυτό δεν γίνεται και κλείνει το θέμα. Ναι, σωστά, σωστά. Γίνεται βορά για διάφορους σκοπούς, ούτως ή άλλως. Οπότε την καυτή πατάτα την πετάμε εκτός γηπέδου και τελειώνει η ιστορία. Ναι, κύριε Βελινάτου, ούτως ή άλλως από αυτό το οποίο έχει γίνει μέχρι σήμερα, δηλαδή από την τοποθέτηση των σεισμογράφων, τη μη πληροφορία την οποία δεν παίρνουμε, γιατί κανένας από εμάς δεν έχει μάθει να παίρνει σωστά την πληροφορία, την ίδια την πολιτεία που δεν το έχει εκμεταλλευτεί, τους σεισμογράφους που έχετε καταστήσει όλη την Κρήτη, σε αυτό αναφέρομαι, νομίζω ότι από εκεί ξεκινώντας, πας βήματα παραπάνω για να πάμε σε αυτό το οποίο είπατε πριν από λίγο και για το κατά πόσο μπορεί να διαχειριστεί εύκολα για το πώς είναι δομημένη η πολιτεία να φτάσουμε στο ζητούμενο. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Έτσι. Και αναφέρατε για το σεισμολογικό δίκτυο, να επισημάνω κάτι, ότι εδώ και αρκετούς μήνες ο προϋπολογισμός του Ινστιτούτου είναι στο μηδέν. Οι συμβάσεις του προσωπικού που διαχειριζόταν το σεισμολογικό δίκτυο έχουν λήξει, με αποτέλεσμα, αφού προσφέρανε εθελοντικά για μήνες εργασία, τώρα να αναζητούν αλλού εργασία, και αν δεν γίνει κάτι έτσι ώστε να προσληφθεί προσωπικό, βρίσκεται εν κινδύνο. Μάλιστα. Και μάλιστα εν κινδύνο όταν έχουμε ήδη υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, ώστε να αναλάβουμε επίσημα 24 ώρες 24 ώρες τη σεισμολογική παρακολούθηση στο Νότιο Αιγαίο, μέσα στα πλαίσια του μεγάλου προγράμματος ΕΓΙΣ για τα επιχειρησιακά προγράμματα Ελλάδα 2.0 κλπ. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Το ένα έρχεται και κοντράρι. Γιατί το ένα κοντράρι το άλλο. Για αναβάθμιση εξοπλισμών, αλλά δεν υπάρχουν προβλέψεις για τον ανθρώπινο δυναμικό που θα εργαστεί και θα αξιοποιήσει τον αναβαθμισμένο εξοπλισμό. Ναι, να με συγχωρεί πολύ η χάρη του, αλλά ωστόσο αυτό το μήνυμα. Είναι ότι γίνεται. Φτιάχνουμε ένα πολύ ωραίο κέντρο υγείας, ένα πολύ ωραίο νοσοκομείο, και μετά δεν έχουμε γιατρούς να το λειτουργήσουν. Ούτως ή άλλως αυτό το πρόγραμμα υγείας το έχουν διαφημίσει τόσο πολύ από την αρχή για το τι μπορεί να μας προσφέρει και πόσα σε ύλη μπορεί να μας προσφέρει, που μετά και την υπογραφή αυτού του μνημονίου και για την συνέχιση της λειτουργίας του σεισμολογικού κέντρου, εγώ θα περίμενα ότι, ξέρετε, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά, και όχι ότι με ξαφνιάζει η ελληνική πραγματικότητα, αλλά από τη στιγμή που υπήρχε και το μνημόνιο, ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει ο μηδέν προϋπολογισμός, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι λιγμένες συμβάσεις, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν εθελοντικά, αλλά εντάξει, μέχρι σε ένα και σημείο. Και δεν είναι μόνο του Σεισμολογικού Ινστιτούτου της Κρήτης αυτό, αλλά είναι και όλου του Εθνικού Δικτύου. Απλούστατα, σε κάθε φορέα που συγκροτεί το Εθνικό Δίκτυο, κάθε φορέα υπάρχει σε διαφορετικό Υπουργείο, ενδεχόμενα οι φορείς που υπάρχουν στο Υπουργείο Παιδείας να έχουν ισχυρότερο, μεγαλύτερο πρόβλημα. Συγγνώμη που σας βάζω σε αυτή τη διαδικασία, αλλά τώρα γεννώνται απορίες. Ο κύριος Κικίλιας, ο οποίος ουσιαστικά όχι απλά διαφήμιζε, αλλά πήρε πάνω του ως μεγάλο επίτευγμα αυτό το πρόγραμμα ΕΓΙΣ, δεν έχει να πει κάτι? Ότι το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας έχει παίξει το ρόλο του, δηλαδή ουσιαστικά έχει δρομολογήσει τους εξοπλισμούς που ήταν η αρμοδιότητά του. Η αρμοδιότητα του ανθρώπινου δυναμικού έχει να κάνει με το φορέα που υπάγεται το κάθε κέντρο. Τα πανεπιστήμια που λειτουργούν τα σεισμολογικά δίκτυα υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας. Το Υπουργείο Παιδείας είναι ένα δεδαλώδες Υπουργείο, το οποίο ξεκινάει και πρέπει να καλύψει προσωπικό από τον Υπηαγωγείο μέχρι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα. Και εκεί υπάρχει θέμα. Μάλιστα. Η γνώση αντιμέτωπη με την παθογένεια της πολιτείας. Αυτό θα έβαζα ως τίτλο, κύριε Βαλιανάτο. Άρα λοιπόν, πώς θα διαχειριστεί κανείς μια σύνθετη πληροφορία όπως αυτή που κουβεντιάζαμε πριν, όταν δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό? Μάλιστα. Ευτυχώς που υπάρχει το όλοι οι επιστήμονες, τουλάχιστον μαθαίνουμε πράγματα, λέμε πράγματα, και μακάρι να υπάρχουν ευήκο αότα αυτή την ώρα και να σας ακούν, έτσι ώστε να ασκηθούν πιέσεις σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, αναφέρομαι, έτσι ώστε να ασκηθούν εκείνες οι πιέσεις, να αλλάξουν τα πράγματα και να προχωρήσετε και να πάτε τα βήματα μπροστά. Γιατί αυτή η γνώση που μας προσφέρετε και μέσω αυτού του συνεδρίου και με αυτά τα οποία λέτε, είναι πολύτιμη για όλους εμάς. Για να μην είναι στη θεωρία πολιτική προστασία. Αυτό. Κυρία Δουλγεράκη, θα σας πω κάτι και νομίζω ότι με αυτό θα πρέπει να κλείσουμε ενδεχόμενα. Ότι την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει μια συνάντηση ανταλλαγής τεχνογνωσίας που θα σας την ανακοινώσουμε
και θα σας εκπλήξει. Μάλιστα. Με κάποιους από το εξωτερικό? Προφανώς. Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε και θα τα ξαναπούμε.